Την ώρα λοιπόν που έχουμε κατακλειστεί από την αυτή την δοτικότητα της κυβέρνησης ό,τι αφορά τη μόρφωση των παιδιών, τι γίνεται κύριε Γαργόπουλε, κλείνουν σχολεία? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρόκειται πραγματικά για ένα απίστευτο γεγονός. Το ΕΚ Πηλέας Κορδελιού, ένα σχολείο, ειδικό σχολείο, με 56 μαθητές, εκ των οποίων 25 είναι σε αμαξιστία, πρόκειται να κλείσει στις 19 Φλεβάρι. Είναι πρώτη φορά που κλείνει σχολείο μέσα στη μέση της χρονιάς, χωρίς να υπάρχει κάποια φυσική καταστροφή, κάποιο σεισμός ή κάποια άλλη καταστροφή του κτηρίου. Και όλο αυτό γιατί αυτό το κτίριο στεγάζεται σε ακατάλληλο κτίριο τόσα χρόνια, κυρίως ακατάλληλο περιβάλλοντα χώρο. Και επειδή έγινε κάποια καταγγελία, ο Δήμος επί της ουσίας βγάζει το σχολείο από το κτίριο και προσπαθούν να διανύμουν τα παιδιά, να τα μεταγράψουν σε άλλα ειδικά σχολεία, τα οποία είναι ήδη υπερφορτωμένα. Πολλά από αυτά είναι ακατάλληλα χειρότερα και από το δεύτερο ΕΕΚ Πηλέας Κορδελιού. Και επειδή οι 25 μαθητές είναι με αμαξίδια, καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι ή σε ισόγειο κτίριο, ή σε, αν υπάρχει όροφος, πρέπει να υπάρχει ειδικό ασανσέρ για τα αμαξίδια, που στα σχολεία τα οποία θα πάνε τα παιδιά δεν υπάρχουν. Με αποτέλεσμα τα περισσότερα παιδιά, αν συμβεί αυτό τελικά μέχρι τις 19 Φλεβάρι, να μείνουν σπίτι, δηλαδή το συνταγματικό δικαίωμα που έχουν αυτά τα παιδιά στη μόρφωση, η κυβέρνηση, η περιφέρεια και οι όμοροι δήμοι με δική τους ευθύνη θα τους το κόψουν, θα τους το καταργήσουν. Πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός πραγματικά και συγγνώμη για τον τόνο, αλλά έχουμε επισκεφτεί αντιπροσωπεία της ΟΛΜΕ και την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα είμαστε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά κάθε φορά που σκεφτόμαστε το σχολείο, κάνουμε μία με δύο μέρες να συνέλθουμε από το σοκ, να το πω έτσι. Λοιπόν, το πιστεύετε, σας ακούω και δεν πιστεύω αυτά που ακούω. Το ξαναλέτε, σας παρακαλώ. Τι κάνουμε? Είναι 56 παιδιά σε ένα χώρο ο οποίος μέσα στο σχολείο είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Ο γύρω χώρος δεν είναι καλός. Από πάνω έχει, για παράδειγμα, μία βιοτεχνία δερμάτων και μπροστά μία άλλη βιοτεχνία. Και επειδή έγινε κάποια καταγγελία από το γονέα ότι είναι ακατάλληλος ο χώρος, αντί να το έχουν λύσει εδώ και 15 χρόνια να τα έχουν πάει τα παιδιά σε κατάλληλο χώρο, και επειδή αρνούνται και όλοι οι όμοροι δήμοι να πάρουν, ενώ υπάρχουν κενά κτίρια, σχολεία δηλαδή τα οποία δεν λειτουργούν και έχουν γίνει αντίστοιχες προτάσεις και στη Θέρμη και στην Πηλαία και στις Οικίες και στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, αρνούνται όλοι με αποτέλεσμα 19 Φλεβάρι θα κλείσει το σχολείο. Ο Περιφερειακός Διευθυντής εκπαίδευσης λέει ότι δεν θα ανασταλεί η λειτουργία, αλλά άμα κλείσει το κτίριο, ξέρουμε ότι το σχολείο θα καταργηθεί και τους μαθητές θα τους στηβάξουν σε άλλα ειδικά σχολεία, τα οποία λέει είναι ήδη υπερφορτωμένα και δεν μπορούν να φιλοξενούν σε αυτούς τους μαθητές γιατί είναι με αμαξίδια. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι από τον Νοέμβρη υπάρχουν κινητοποιήσεις. Εδώ η τοπική κοινωνία, οι τοπικές ΕΛΜΕ, οι γονείς έχουν ξεσηκωθεί. Ήρθαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και συναντήκαμε τον Περιφερειακό Διευθυντή και αύριο έχει κινητοποίηση των ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονία Θράκης και θα παρευρισκόμαστε και εμείς σε αντιπροσωπεία της ΟΛΜΕ και μεθαύριο έχουν κινητοποίηση οι γονείς. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που κάνουν παιδιά με αυτισμό, που υπάρχουν μέσα παιδιά με αυτισμό ή με άλλες ιδιαιτερότητες. Καταλαβαίνετε ότι τους αλλάξει το σχολικό περιβάλλον μέσα στη μέση της χρονιάς, δεν μπορούν να προσαρμοστούν, είναι πολύ δύσκολη προσαρμογή. Και είναι πραγματικά, πώς το πω, κρίμα και για τα παιδιά αλλά και για τον ηρωικό αγώνα που δίνουν οι εκπαιδευτικοί σε αυτό το σχολείο. Γιατί αν το σκεφτείτε μια φορά, εμείς σας λέω, κάθε φορά που μπαίνουμε στο σχολείο, λέμε στους αδέρφους, είστε ήρωες. Αυτό τους λέμε κάθε φορά. Είναι πραγματικά τραγικό να γίνεται τέτοια προσπάθεια αυτά τα παιδιά να ενταχθούν, να μορφωθούν, να μπορέσουν να αναπτυχθούν με ό,τι η επιστήμη της παιδαγωγικής, της σύγχρονης, στην ειδική αγωγή τους προσφέρει και να τους αποκόπτεται αυτό το δικαίωμα επειδή αρνείται να το λύσει η κυβέρνηση, η περιφέρεια και η όμορφη δήμη. Κύριε Καραγόπουλε, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ήταν ο κύριος. Παρακαλώ. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να συμμετέχει αύριο και πρέπει να πάρει την ευθύνη της και η κυβέρνηση, γιατί αυτό που έγινε με την αποκέντρωση των σχολείων, τα έδωσε στους Δήμους δηλαδή, χωρίς να δώσει και τα αντίστοιχα χρήματα. Παίζουν μπαλάκι οι Δήμοι, ποιος θα πάρει το μουτζούρι, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, και με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να μείνουν στο δρόμο. Να πάρει την ευθύνη της κυβέρνηση και να δοθεί τώρα λύση, να μεταστεγαθεί το σχολείο σε ένα ασφαλές κτίριο και να χτιστούν καινούργια σχολεία ειδικής αγωγής που να μπορούν να πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.